Το γεγονός ότι το ίδιο το εκμελητήριο πήρε μια πρωτοβουλία και έγινε η απαρχή, έτσι ώστε να έχουμε κάποια αποτελέσματα, να γίνει η αρχή, να το πω έτσι, του μαζέματος όλης αυτής της κατάστασης που και εμάς μας προβληματίζει, μας προβλημάτιζε. Γι' αυτό το λόγο μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε. Ο στόχος είναι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, να παραδώσουμε στα παιδιά μας το ίδιο και καλύτερο αυτό που βρήκαμε στην συγκεκριμένη περιοχή. Βλέπουμε και εμείς ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι το σωστό. Άλλωστε και οι μελέτες, θα το δείτε πιο συγκεκριμένα στο mail που θα πάρετε τα επόμενα λεπτά. Το πήρατε. Ωραία. Θα καταλάβετε ότι είναι κάποια νούμερα τα οποία δείχνουν πράγματα. Σήμερα λοιπόν από το Επιμελητήριο Χανίων παρουσιάζουμε τα επιστημονικά ερευνητικά αποτελέσματα για το αειφόρο μέλλον της λιμνοθάλασσας του Μπάλου. Καθώς ο θεσμικός φορέας της επιχειρηματικότητας των Χανίων, είμαστε ο επικεφαλής εταίρος του έργου ανάπτυξη διασυνορικού δικτύου προώθησης αειφόρου παράκτιου τουρισμού, το οποίο εξασφαλίσαμε με τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Κύπρος. Εμείς εδώ λοιπόν βρισκόμαστε και ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας των Χανίων. Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος γιατί σήμερα αποδίδει καρπούς μια ακόμα στρατηγική μας πρωτοβουλία για την αειφόρο ανάπτυξη των Χανίων και του τουρισμού μας. Σε στενή συνεργασία με υψηλού επίπεδου εταίρους, τους οποίους καλωσορίζω και σήμερα στα γραφεία μας. Το Δήμαρχο Κισάμου Μιλωνάκη Γιώργο και τον αξιότιμο καθηγητή Τσούτσο Θεοχάρη, όπου μπορώ να πω ότι η συνεργασία μας σε αυτό το πρόγραμμα, μαζί φυσικά με τους εταίρους μας στην Κύπρο, είναι υποδειγματική. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τον Μπάλο, καθώς αποτελεί κορυφαίο με διεθνή αναγνώριση οικοσύστημα του τόπου μας. Τα επιστημονικά συμπεράσματα που θα παρουσιάσει ο αξιότιμος καθηγητής δεν επιτρέπουν κανέναν μα κανέναν εφησυχασμό. Απευθύνουμε δημόσια προσκλητήριο μεθοδικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επιχειρήσεων, αλλά και της κοινωνίας της ίδιας στην ευρύτερη περιοχή. Μετά από ένα ευρύ διάλογο που θα πραγματοποιηθεί, στόχος μας είναι να χαράξουμε με άμεσες, ολοκληρωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις τη βέλτιστη στρατηγική διαχείριση του φυσικού πλούτου μας, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα επόμενα χρόνια μη αναστρέψιμες βλάβες στα μοναδικά οικοσυστήματα της Δυτικής Κρήτης και ιδιαίτερα της περιοχής της Κισάμου. Στο επίκεντρο θέτουμε πλέον τη δημιουργία μόνιμου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του οικοσυστήματος του Μπάλου, όπως και στη συνέχεια των άλλων ευαίσθητων περιβαλλοντολογικά και τουριστικά περιοχών των Χανίων. Στρατηγικός μας στόχος είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των επισκεπτών μας, συνδυαστικά όμως με την προστασία της αειφόρας περιοχής μας. Αναπτυξιακή μας προτεραιότητα είναι να σχεδιαστούν και να προωθηθούν από την επιχειρηματική μας κοινότητα βιώσιμα και καινοτόμα τουριστικά πακέτα, προσαρμοσμένα στις επιστημονικά τεκμηριωμένες ιδιαιτερότητες του οικοσυστήματος.